Καλημέρα, είμαι ο Τρίφωνας Παπαδόπουλος. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε από ένα αρχείο Word να δημιουργήσετε ένα αρχείο CSV και στη συνέχεια να εισάγετε αυτό το αρχείο CSV σε μία ιστοσελίδα WordPress. Στην ουσία θα δημιουργήσουμε κάποια άρθρα και με τη βοήθεια της Python θα γίνει εισαγωγή αυτών των άρθρων, των επιλεγμένων άρθρων, που εδώ έχουν add post yes, θα εισαχθούν μέσα στο blog, δηλαδή στην ιστοσελίδα WordPress. Εδώ έχουμε κάποια άρθρα, το γλωσσάρι οικονομικών όρων με μια κούπα καφέ, τι θα ήθελες να σου ευχηθούν, τι θέλεις, δεν έχω χρόνο, λέγε γρήγορα, ζητείτε ελπίδα άνευ λεπίδας. Όλα αυτά έχουν επιλεχθεί για να εισαχθούν. Στην ουσία εισάγονται αυτά που στην επιλογή add post γράφουν yes. Με τη βοήθεια λοιπόν της Python θα τρέξουμε ένα script το οποίο ονομάζεται word to wp post κάτω παύλα 2 for Mindstorm Py. Θα γίνει επιλογή του αρχείου που έχει αυτά τα άρθρα, του Word αρχείου. Βρέθηκαν 5 posts και εδώ θα πάμε στο αρχείο αυτό. Θα το ανοίξουμε με LibreOffice. Και βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί 5 γραφές το περιεχόμενο αυτών των άρθρων. Έχουν μπει οι κατηγορίες, έχουν μπει τα tags, έχει μπει το URL, έχει μπει η περιγραφή, το status. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αρχείο για να κάνουμε εισαγωγή αυτών των εγγραφών στο site. Περιμένουμε να γίνει επιβεβαίωση ότι δεν είμαστε ρομπότ. Εξαιτίας του CAPTCHA καθυστερεί λίγο, του ReCAPTCHA. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός plugin που λέγεται Ultimate CSV Importer Free, θα κάνουμε την εισαγωγή αυτών των άρθρων. Επιλέγουμε εδώ το αρχείο μας, το οποίο είναι αυτό εδώ για το Mindstorm CSV. Είναι Fresh Import, στην ουσία βάζουμε καινούρια
άρθρα. Εδώ γίνεται η αντιστοίχηση αυτόματα των στυλών. Πατάμε continue. Start import. Εδώ βλέπουμε ότι το import ολοκληρώθηκε και εδώ μπορούμε να ελέγξουμε αν τελικά μπήκαν σωστά τα άρθρα. Όπως βλέπετε έχουν μπει σωστά και τα tags και οι κατηγορίες. Ας δούμε και το επόμενο. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των εργαλείων μπορούμε να κάνουμε περισσότερες καταχωρήσεις και πιο ποιοτικές στο blog μας. Αν χρειάζεστε κάτι τέτοιο, με οποιαδήποτε παραμετροποίηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ.